Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάσουμε τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν, τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλετε και μας στέλνετε στη διεύθυνση που τώρα αναγράφεται στις οθόνες σας και εμείς με τη χάρη του Χριστού προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάσουμε, να απαντήσουμε. Θέλουμε να επιμείνουμε μια φορά ακόμη ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή θεολόγοι, αλλά ούτε καθηγητές, αλλά μαθητές όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, το Λόγο του Θεού έτσι όπως μας τον παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι Προφήτες της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση κάποιου αδελφού μας ανώνυμου. Διαβάζω. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Πού είναι ο Ιωσήφ, ο άντρας της μητέρας του Κυρίου, της Μαρίας στην Καινή Διαθήκη? Δεν υπάρχει πουθενά στο χρόνο της διακονίας του Κυρίου, όπως σε ελάχιστα μεν, αλλά υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο της Μαρία. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ο Κύριος να ευλογεί το ωραίο και δύσκολο έργο που κάνετε. Είναι δύσκολο να μπορείς να απαντάς και αυτό που θα πεις να αναπαύει τον ερωτώντα. Ο Κύριος σας είναι ο οδηγός σας. Με αγάπη Χριστού, ένας αδελφός σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για την ερώτησή σου, αγαπητέ μας φίλε και αδελφέ. Το ζήτημα του Ιωσήφ είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλές φορές τους χριστιανούς και μελετητάς της Γραφής. Η αλήθεια είναι ότι με πολλές λεπτομέρειες αναφέρεται η συμμετοχή του Ιωσήφ στην γέννηση και στο μεγάλωμα του Ιησού μέσα στην Καινή Διαθήκη, μαζί με τη Μαριάμ, τη γυναίκα του. Είναι αυτός ο οποίος όταν διεπίστωσε ότι ήταν σε εγκυμοσύνη η αρεβωνιαστικιά του Μαριάμ, τότε λέει η Γραφή δίκαιωσον, δεν θέλησε να θεατρήσει αυτήν, αλλά απέλυσε αυτήν κρυφίως. Και έτσι ο Θεός απέστειλε έναν άγγελο την ίδια νύχτα και του είπε στον ύπνο του, Ιωσήφιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου, θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Και αμέσως μετά ο Ιωσήφ, μετά την αποκάλυψη αυτή του Θεού κατόναρ στο ενύπνιό του με άγγελο, αμέσως υπάκουσε, αμέσως υπετάχθη, παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, τη Μαριάμ, όπως προσέταξε αυτόν ο άγγελος του Κυρίου και δεν εγνώριζε, λέγει η Γραφή αυτήν, έως σου γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτή Ιησούν. Το χαρακτηριστικό του Ιωσήφ στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον της γέννησης του Ιησού Χριστού είναι, και γι' αυτό τον εξέλεξε ο Θεός, σκεύος Άγιο, ευλογημένο, εκλεκτό, και του εμπιστεύθηκε, τον εξέλεξε και του εμπιστεύθηκε το μεγάλωμα του Ιησού. Και τον εμπιστεύθηκε γιατί είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, όταν του μίλαγε ο Θεός άμεσα εκτελούσε. Ήταν απόλυτα υποτεταγμένος και υπάκουος στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό και αξιόπιστος δούλος του Θεού, τουλάχιστον για την αποστολή που ο Θεός τον είχε προσδιορίσει, δηλαδή τη σύλληψη και το μεγάλωμα
του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος, του Λόγου του Θεού που έγινε σάρξ. Και αργότερα τον βλέπουμε όταν γεννήθηκε στη Βηθλέμ, που πήγαν οι ποιμένες και τον επισκέφθηκαν και του απεκάλυψαν την ωραία όραση που είδαν τη νύχτα, αγγέλους να πετάνε και να ψέλνουν δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Τα λόγια των αγγέλων σε αυτούς ότι σήμερα γεννήθη ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και το σημείο είναι να πάτε να το βρείτε μέσα στη φάτνη, μέσα στο στάβλο, σε φάτνη εσπαργανωμένο, και πήγανε. Αργότερα τον βλέπουμε να οδηγούμενος απόλυτα από τον Κύριό μας, τον Θεό μας, να φεύγει από την Βηθλέμ, αφού προηγούμενα τον είχαν επισκεφθεί μάγοι από Ανατολής και του είχαν δώσει δώρα χρυσών Λίβανων και Σμύρνα, ώστε να έχει τα απαραίτητα για να φτάσει στην Αίγυπτο, καθώς απειλείται η ζωή του βρέφους, του θείου βρέφους, από τον Ηρώδη. Μετά πάλι επέστρεψε πίσω, οδηγήθηκε πάλι από τον Θεό και έφτασε στη Ναζαρέτ, και εκεί μεγάλωσε ο Ιησούς μαζί με την Μαρία και τον Ιωσήφ, γι' αυτό και ονομάστηκε και Ναζωραίος. Στη συνέχεια τον βλέπουμε όταν ήταν 12 ετών ο Ιησούς, όπου είχαν πάει κατά την εντολή του Θεού μέσα από το Μωσαϊκό νόμο να θυσιάσουν στα Ιεροσόλυμα, και επιστρέφοντας πίσω στη Ναζαρέτ ξέχασαν τον Ιησούν, και το γνωστό αυτό συμβάν, επέστρεψαν. Τον βρήκαν να κηρύττει ανάμεσα σε διδασκάλους του Ισραήλ μέσα στο ναό, και στη συνέχεια λέει η Γραφή, και να το διαβάσω από μέσα, όταν πλέον ο Ιησούς ευρέθη από τους γονείς, αναφέρεται λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ότι ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς, και η μητέρα του Κυρίου εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού, και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης. Ήταν λοιπόν υποτασσόμενος, έτσι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, στον Ιωσήφ και στη Μαρία. Πολύ αργότερα, όταν άρχισε πια η διακονία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, βλέπουμε τον Ιησού να είναι τέκτον, καθώς ο πατέρας του ήταν τέκτον. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο, όπου από το 2 εδάφιο ας διαβάσω. «Και όταν ήλθον το Σάββατο, ήρχισε να διδάσκεν τη συναγωγή, και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον ταύτα, και τι σοφία ειδωθήσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού. Δεν είναι ούτως ο τέκτον ο γιος της Μαρίας, ο αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και δεν είναι οι αδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν, και σκανδαλίζονται εν αυτό». Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει σε αυτό το εδάφιο είναι ότι μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν τέκτον, μαραγκός δηλαδή. Και μαραγκός ήταν και ο Ιωσήφ. Άρα ο Ιωσήφ τον δίδαξε την τέχνη του όσα χρόνια, και μάλιστα μέχρι τα 30 του χρόνια του Ιησού, που βγήκε στη διακονία σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, 30 ετών και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άρα ο πατέρας του τον έμαθε μέχρι κάποια ηλικία, τον έμαθε την τέχνη του τέκτονος, ώστε οι συγχωριανοί του τον ανεγνώριζαν ως τέκτονα, ως μαραγκό. Αλλά και ένα άλλο εδάφιο, πάλι αντίστοιχο, στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στο 54 εδάφιο, διαβάζω: «Και ελθόν στην πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και η δυνάμεις, δεν είναι ούτως ο Υιός του τέκτονος. Η μήτηρα αυτού δε λέγεται Μαριάμ, οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδελφοί αυτού δεν είναι πάσε παροιμήν. Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα και σκανδαλίζονται εν αυτό». Σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται ο Λόγος του Θεού ως Υιός του τέκτονος,
που σημαίνει ότι τουλάχιστον μπορούμε να συμπεράνουμε με σχετική ασφάλεια ότι τουλάχιστον μέχρι την αρχή της διακονίας του ο Ιωσήφ ζούσε, ήταν στη γη, ήταν στη ζωή. Εάν δε, όπως λέγεται, θεωρήσουμε ότι ο Ιωσήφ παντρεύτηκε τη Μαρία στην ηλικία των 25 με 30 χρονών, τότε στα 30 του που ο Χριστός βγήκε στη διακονία θα πρέπει να ήταν γύρω στα 60 χρόνια, γύρω στα 60 του χρόνια που φαίνεται να είναι στη ζωή από αυτό το εδάφιο, ότι είναι αυτός ο Υιός του τέκτονος. Όμως την περίοδο των παθών του, του Κυρίου, δηλαδή στη Σταύρωση του Κυρίου, δεν φαίνεται πουθενά ο Ιωσήφ και μάλιστα εάν δούμε και το εδάφιο στο οποίο αναφέρεται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγοντας «Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε», διαβάζω από το κεφάλαιο 19, Ιώτα Θήτα και 26 εδάφιο, «Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον τον οποίον ηγάπα, λέγει προς τη μητέρα αυτού γίνε, ιδού ο Υιός σου, έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτρη σου». Και από εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής την οικίαν αυτού. Από αυτό το εδάφιο μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια πάλι σχετική ότι πλέον ο Ιωσήφ δεν είναι στη ζωή. Άρα λοιπόν, σαν τελευταία ένδειξη του Ιωσήφ εν ζωή φαίνεται στην αρχή της διακονίας όταν οι συμπατριώτες, οι χωριανοί του Ιησού αναφέρονται ότι αυτός είναι ο Υιός του τέκτονος. Δεν φαίνεται να μπορούμε να βρούμε τίποτα άλλο μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητέ αδερφέ, και έτσι μένουμε σε αυτό. Το συμπέρασμα όμως από αυτό το ζήτημα, από αυτό το ερώτημα, είναι ότι ο Θεός εκλέγει κάποιους ανθρώπους με συγκεκριμένη αποστολή και συγκεκριμένο χρόνο. Όπως εξέλεξε παραδείγματος χάρη τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και παρέμεινε στη διακονία του 6 μήνες, και μάλιστα 6 μήνες παράλληλα σχεδόν με τους πρώτους 6 μήνες του Ιησού, και αφού τελείωσε η αποστολή του, όπου ήταν να δείξει τον Ιησού, τον Ναζωραίο, λέγοντας ότι αυτός είναι ο αμνός του Θεού, αέρον την αμαρτία του κόσμου, να βαφτίσει αυτόν κατά την εντολή του Θεού στον Ιορδάνη, ώστε να αποκαλυφθεί κατά τη βάφτισή του ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, με το να πει και να ομολογήσει «αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενή, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην», καθώς επίσης το Πνεύμα το Άγιο να κατέβει εν είδη περιστεράς επάνω σε αυτόν, σαν σημείο ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Μεσσίας, ο ερχόμενος. Έτσι λοιπόν, όπως ο Θεός κάθε άνθρωπο τον έχει για συγκεκριμένη αποστολή, χρονική θα λέγαμε, έτσι και τον Ιωσήφ τον είχε για συγκεκριμένη αποστολή που ήταν να παραλάβει τη γυναίκα του, την Μαριάμ, η οποία συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου τον Ιησούν τον Ναζωραίο, τον Ιησούν τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, παρθένα ούσα, παρθένος ούσα, να τους συντηρήσει, να τους μεγαλώσει ο Ιωσήφ και η Μαρία και ιδιαιτέρως τον Ιησούν μαζί με τα αδέλφια του, και όταν ήρθε πια και τέλειωσε η αποστολή του, αφού τον έκαμε και τέκτονα, αφού απεδείχθη η ταπείνωση του Λόγου του Θεού που έγινε σάρξη ποτασσόμενος για 30 ολόκληρα χρόνια στους γονείς του Ιωσήφ και Μαρία, ύστερα από εκεί και πέρα τον πήρε ο Θεός για να μην ζήσει τον πόνο της Σταύρωσης και της θυσίας του Ιησού Χριστού, που άλλωστε είχε προφητευθεί στην αρχή της γέννησης του Χριστού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, από την Άννα την προφήτησα, διαβάζω, και υπήρχε μάλλον πρώτα από το Σιμεών, ο οποίος είχε αποκάλυψει ότι θα πιάσει πριν πεθάνει στα χέρια του τον Μεσσία, και προφητεύει λοιπόν και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών, διαβάζω από το κεφάλαιο 2 και εδάφιο 34 το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού, «Ιδού ούτως είναι, ούτως κείται, εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και σημείων αντιλεγόμενων,
και σου δε αυτή στην ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσει διαλογισμοί πολλών καρδιών. Μόνο λοιπόν στη μητέρα του Κυρίου έχει προφητευθεί μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι θα ταλαιπωρηθεί βλέποντας τον Υιό της, τον Πρωτότοκο, επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να πεθαίνει, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, να βασανίζεται σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ αδελφέ και αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποστολή του Ιωσήφ ήταν το μεγάλωμα του Ιησού να αναθρέψει τον Ιησού σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, να τον εκπαιδεύσει να είναι τέκτον, μαραγκός, και όταν πια εισήλθε στη διακονία του, τον πρώτο χρόνο πια της διακονίας του, τον πρώτο από τα 3-3,5 χρόνια που έζησε στη γη σαν αποστολή ο Ιησούς Χριστός να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να ελευθερώσει τους ανθρώπους από το διάβολο και να φανερώσει το Ευαγγέλιο του την υγιένουσα διδασκαλία. Στην αρχή λοιπόν της διακονίας του ο Θεός τον πήρε και άφησε τον Ιησού με τη μητέρα του, ώστε μόνο η μητέρα του, η Μαρία, να δει τα πάθη, τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έτσι βλέπουμε από τη Γραφή και πιστεύουμε ότι δεν κάνουμε λάθος. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ερώτημα της αγαπητής Άβρας Λάου. Διαβάζω: «Καλησπέρα σας, η ευλογία του Κυρίου να είναι μαζί σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει ιστορική απόδειξη για την ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Πιστεύω στον Κύριο και πιστεύω πως είναι ζωντανός και δεν έχω ανάγκη καμίας ιστορικής ένδειξης. Απλά ρωτάω γιατί σε συζητήσεις που κάνω με τους φίλους μου, άτομα που δεν πιστεύουν μου αναφέρουν πως θα προσέγγιζαν το θέμα της θρησκείας του Κυρίου μόνο εάν υπήρχε κάποια ιστορική απόδειξη και εξαιρούν κάποιες πλαστές επιστολές στρατηγών της εποχής. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Κύριος να σας ευλογεί». Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί Άβρα Λάου, θεωρώ ότι έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάποια ιστορικά έγγραφα που αναφέρονται στην ύπαρξη του Ιησού του Ναζωραίου και περιγράφουν κάπως αυτόν αλλά και το έργο του. Όμως η εκπομπή μας δεν έχει αποστολή να εξετάζει θέματα έξω από τη Γραφή, αλλά όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν να τα διαπιστώνουμε και να τα βρίσκουμε και να τα αξιολογούμε και να τα σχολιάζουμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού θα μπορούσα να αναφερθώ ότι τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα κατά τέτοιο τρόπο που έχουν άμεση αναφορά σε βασικά ιστορικά γεγονότα της εποχής. Όπως παραδείγματος χάρη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον αναφέρεται ότι υπήρξε ο Ζαχαρίας και η γυναίκα του η Ελισάβετ τον καιρό που βασιλεύς της Ιουδαίας ήταν ο Ηρώδης. Ακόμη αναφέρεται ότι έγινε η απογραφή όταν στη Ρώμη βασίλευε ο Κέσαρας ο Αύγουστος και στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρίνιος. Πράγματα τα οποία είναι δεδομένα και απόλυτα αληθινά, ιστορικά εννοώ. Όμως εκείνο το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα είναι πως η χάρις του Χριστού, η πρόνοια του Θεού, η χάρις του Θεού έχει προετοιμάσει τον κόσμο για αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο επρόκειτο να λάβει χώρα και έλαβε χώρα, δηλαδή η γέννηση του Ιησού Χριστού, η αποστολή και η διακονία του Ιησού Χριστού και το κήρυγμα αφού αναστήθη και ανελήφθη ο Χριστός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μέσα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό όλο κράτησε μία γενιά, δηλαδή από το μηδέν, αν πούμε ότι το μηδέν ακριβώς γιατί λέγεται ότι γεννήθηκε με κάποιο λάθος της χρονολογίας στο μείον 4, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, από το μηδέν
μέχρι το 70 μετά Χριστό, όπου καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και τελείωσε στην πραγματικότητα η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και όλα τα γεγραμμένα του Ευαγγελίου γράφτηκαν μέσα σε εκείνη την περίοδο, μέχρι το 70 δηλαδή μετά Χριστό, με μοναδική εξαίρεση τα γεγραμμένα του Ιωάννου, του μαθητού του Κυρίου, δηλαδή η πρώτη, δεύτερη και τρίτη επιστολή του και η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Η πρώτη λοιπόν Αποστολική Εκκλησία στην πραγματικότητα διήρκησε μία γενιά από το 30-33 που ανελήφθη ο Χριστός μέχρι το 70, μέχρι το 100 άντε που ολοκληρώθηκε ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού με τα γραπτά από τον Διαπνεύματος Αγίου από τον Ιωάννη τον Μαθητή. Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι μια σημαντική και μοναδική περίοδος μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη. Μοναδικότατη. Γιατί μόνο μέσα σε τέτοιες συνθήκες θα ήταν δυνατό να κηρυχθεί, όπως θα δούμε παρακάτω, θα ήταν δυνατό να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 30 με 70, υπήρχε στην ανθρωπότητα μία κυβέρνηση, ένα κράτος χωρίς σύνορα κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μοναδική περίοδος όπου ο γνωστός τότε κόσμος ήταν ένα κράτος. Βεβαίως κάτω από την σκλαβιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχαν σύνορα. Με αποτέλεσμα να μπορούν οι Απόστολοι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο χωρίς εμπόδιο σε όλα τα γνωστά μέρη τότε, της Οικουμένης. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι εκείνη η περίοδος είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό, την παγκόσμια ειρήνη, την Pax Romana που λέγανε. Η παγκόσμια ειρήνη. Δεν υπήρχαν πόλεμοι γιατί ήταν όλοι κάτω, υποτεταγμένοι κάτω από τους Ρωμαίους. Και μόνο σε μια απόλυτα ειρηνική περίοδο μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο χωρίς εμπόδια, όπως και έγινε. Τρίτον, συγκλονιστικό. Σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη κυριαρχούσε και ήταν γνωστή μία γλώσσα, η ελληνική. Είναι ένα θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος όπου σε όλη τη γνωστή οικουμένη ομιλείται μία γλώσσα και μάλιστα ποια γλώσσα, η ελληνική, που έχει όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που την κάνουν να διαφέρει από όλες τις άλλες γλώσσες του κόσμου προς τον πλούτο και μέσα από αυτή τη γλώσσα γράφτηκε και δόθηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Επίσης, οι Εβραίοι τότε ήταν διασκορπισμένοι σε όλη την οικουμένη και έτσι υπήρχαν συναγωγές σε όλες τις γνωστές τότε πόλεις μέσα από τις οποίες το κήρυγμα του Ευαγγελίου δια των Αποστόλων και των Προφητών της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας άρχιζε. Ο Απόστολος Παύλος πάντα ξεκίναγε μέσα από τις συναγωγές ή τις περισσότερες φορές τέλος πάντων για να κηρύξει το Ευαγγέλιο και όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κάποιοι πίστευαν και μετά δημιουργούνται οι εκκλησίες όπως ο Ιησούς Χριστός είχε υποσχεθεί στον Απόστολο Πέτρο λέγοντας «Είσαι Πέτρος και επιτάφτες της Πέτρας, εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Και είναι ένα θαύμα μεγάλο πως μέσα σε λίγα χρόνια λίγοι άνθρωποι, μια χούφτα άνθρωποι, 120 άνδρες και γυναίκες που βρέθηκαν μέσα στο ανόγιο της Πεντηκοστής με πίστη στα λόγια του Χριστού περιμένοντας την επαγγελία του Πατρός και έλαβαν την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τα 120 αυτά άτομα και από εκεί ξεχύθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου όπου μέσα σε λίγα χρόνια στην πρώτη γενιά, τουλάχιστον έτσι αναφέρονται στατιστικά, σε λίγα χρόνια πάνω από το 20% της ανθρωπότητος ήταν χριστιανοί. Αλλά εκείνο που έχει σημασία πιο μεγάλη είναι ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύχθηκε και αποκαταστάθηκε. Δημιουργήθηκε δηλαδή ο κανόνας που σήμερα έχουμε στα χέρια μας από την αρχαία εκκλησία
το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επίσης, αναφέρεται με μεγάλη λεπτομέρεια, αναφέρονται οι χρόνοι και οι καιροί, όπου ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος γεννήθηκε. Μάλιστα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αρχίζει τη γενεαλογία του Ιησού. Από τον Αβραάμ συνεχίζει γενναίες, φτάνει στον Δαβίδ, συνεχίζει γενναίες, φτάνει στη μετικεσία της Βαβυλώνος και τέλος φτάνει στη γέννηση του Ιησού Χριστού από τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, την Παρθένο, δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, ιστορικά, χρονολογικά, μέσα από τη Γραφή, η περίοδος τουλάχιστον που γεννήθηκε ο Ιησούς και γράφτηκαν τα Ευαγγέλια είναι απόλυτα εξακριβωμένη. Και άλλες λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να βρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού που να μας βεβαιώνουν για την ιστορική ακρίβεια της γέννησης του Ιησού Χριστού. Εκείνο το Ευαγγέλιο δε, το οποίο θεωρείται ότι είναι το ωραιότερο βιβλίο της ανθρωπότητος, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έχει με μεγάλη λεπτομέρεια περιγράψει και την περίοδο και τους ανθρώπους, αλλά και την γέννηση και το μεγάλωμα του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω λοιπόν σαν συμπέρασμα ότι δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ιστορικές μαρτυρίες που θα μπορούσαν να είναι και αμφισβητούμενες, αλλά και αν δεν είναι, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ιστορικές μαρτυρίες για να αποδείξω την ύπαρξη της γέννησης, την ύπαρξη του Ιησού του Ναζωραίου επί της γης, αφού ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει πλήρως με ιστορικές ακρίβειες γεγονότων, προσώπων, περιόδων, τη γέννηση και το έργο του Ιησού Χριστού. Ας μιλάει για τον Πιλάτο, όπως είπαμε, πολλά σημεία και πολλά πρόσωπα θα μπορούσα, σε πολλά σημεία και σε πολλά πρόσωπα θα μπορούσα να αναφερθώ, τα οποία είναι αποδεδειγμένη η ύπαρξή τους ιστορικά. Το τελευταίο θαύμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι γραμμένο από 7 ανθρώπους. 7 άνθρωποι έγραψαν, άρχισαν και ολοκλήρωσαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως, το καταπληκτικό είναι ότι δεν υπάρχουν αντιθέσεις, αντιφάσεις, σαν να είναι ένα βιβλίο συνεχόμενο και γραμμένο από ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλος από τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, από τον ίδιο το Θεό. Η μεγάλη απόδειξη λοιπόν της ιστορικής πραγματικότητας του Ιησού Χριστού είναι ότι ο Λόγος του Θεού, που είναι γραμμένος όπως είπαμε από 7 πρόσωπα και να τα αναφέρω, είναι ο Ματθαίος, ο Πέτρος, ο οποίος υπαγόρευσε στο Μάρκο το κατά Μάρκον Ευαγγελίο, δεύτερος, ο Λουκάς, τρίτος, ο Ιωάννης, τέταρτος, ο Παύλος, πέμπτος, ο Ιάκωβος, έκτος, και ο Ιούδας, Ιάκωβος και Ιούδας, ο αδελφόθεος, έβδομος. 7 άτομα έγραψαν και μάλιστα σε μια περίοδο από το 37 περίπου που γράφτηκε το πρώτο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 37 μετά Χριστό, καταρχάς γράφτηκε στα εβραϊκά και άμεσα μεταφράστηκε από τον ίδιο, στα ελληνικά, μέχρι το 96, όπως είπα, που γράφτηκε η Αποκάλυψη του Ιωάννου από τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού Χριστού, τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος επί ζήσας και ο οποίος είναι ο μόνος που πέθανε από φυσικό θάνατο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα 37 έως 97, ας πούμε 97-96, 60 χρόνια γράφτηκαν τα βιβλία που αποτελούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από 7 διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά έχουν τέτοια συνάφεια,
τέτοια ιστορική συνέχεια, χρονολογική συνέχεια και τέτοια ενότητα που μόνο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να το γράψει, ένα πρόσωπο θα μπορούσε να το γράψει και σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό όμως γράφτηκε, όπως είπαμε, από 7 πρόσωπα, μέσα σε 60 χρόνια, αλλά όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η αλήθεια είναι ότι γράφτηκε από τον Θεό, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, και αποτελεί το θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, μας βεβαιώνει ο λόγος του Θεού, καθέναν που πιστεύει σε Αυτόν. Και ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσα αντίστομων μάχαιρα. Όμως εν τέλει η μεγαλύτερη απόδειξη που δεν χρειάζεται ιστορικές μαρτυρίες, μεγαλύτερη απόδειξη της ύπαρξης, γέννησης, σταύρωσης, ανάστασης, ανάληψης και μεσητείας τώρα, του μόνου μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπου Ιησού Χριστού και του μόνου ο οποίος σώζει και δια το οποίο εμείς πρέπει να σωθούμε, γιατί δεν είναι άλλο όνομα δεδομένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, η μόνη βεβαία απόδειξη είναι ότι όποιος άνθρωπος τον εξητήσει θα το αποκαλυφθεί, θα τον βρει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, και ο Κύριος δεν τον έσωσε και δεν τον ευλόγησε. Δεν χρειάζονται λοιπόν μαρτυρίες ανθρώπων, όταν ο Πατέρας μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό, ο Λόγος μαρτυρεί για τον άνθρωπον Χριστόν Ιησού και το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί για τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αξίζει τον κόπο να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, να μπούμε μέσα στο δωμάτιό μας, να κλειδώσουμε την πόρτα, να κλείσουμε όλα τα τηλέφωνα, να γονατίσουμε και εκεί να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και με έκπληξη θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο βέβαιον ιστορικός ότι γεννήθηκε, αλλά είναι πολύ περισσότερο βέβαιον μέσα από την εμπειρία του κάθε ανθρώπου που τον φώναξε, ότι είναι ένας Θεός ζωντανός, αληθινός, που ενδιαφέρεται να αποκαλύψει τον εαυτό του σε κάθε έναν που τον πιστεύει, ενδιαφέρεται να σώσει κάθε άνθρωπο αμαρτωλό που θα τον πιστέψει, ενδιαφέρεται να γίνει φίλος με κάθε άνθρωπο που θα τον δεχθεί και ενδιαφέρεται να γίνει συνεργάτης με κάθε άνθρωπο που θα αφιερώσει τη ζωή του σε Αυτόν και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε με τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας, για τις ερωτήσεις σας, για εσάς που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Thank you.